Οι Ούκρανοι ισχυρίζονται ότι ξενοδοχείο στο Λουγκάνσκ που χρησιμοποιούσε ως βάση η ρωσική ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Βάγνερ βομβαρδίστηκε από πυροβολαρχία Χίμαρς με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλά στελέχη της. Ο Σερχή Χαϊντάη, αξιωματούχος του Κιέβου, αναφέρθηκε ως το πλήγμα σε τηλεοπτική συνέντευξή του. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο. Κατά τον Χιντάι, το πλήγμα σε ξενοδοχείο στην πόλη Καντίβκα έγινε το Σάββατο. Ο Ουκρανό αξιωματούχο είπε πω τεράστιο αριθμό εξ όσων βρίσκονταν εκεί σκοτώθηκαν. Από την πλευρά του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα δεν υπήρξε κάποιο εκπρόσωπο για να σχολιάσει την πληροφορία. Ο Χαϊντάι δεν έδωσε συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων, όμω τόνισε πω όσοι τραυματίστηκαν διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο. Και αυτό διότι ο ιατρικό εξοπλισμό, όπω είπε στην περιοχή, έχει κλαπεί. Ουκρανικά μέσα μαζική ενημέρωση ανέφεραν επικαλούμενα τοπικού αξιωματούχου πω το ξενοδοχείο ήταν κλειστό εδώ και κάποιο καιρό. Ο όμιλος Βάγνερ είναι η αιχμή του δόρατο των ρωσικών δυνάμεων στον Ντορμπά και ιδιαίτερα στον Μπακμούτ.